Καλημέρα, 5η 30 Απριλίου 2020, το πρωινό μας vlog. Επιτέλους φεύγει, βγαίνει αυτός Απρίλης του 2020 που ήταν καραντινάτος. Και έχουμε μια επιστολή από μια νεαρή κοπέλα, η οποία έχει βάλει ίδια τίτλο «Αδυναμία συγκέντρωσης στον εαυτό». Διαβάζω. Θέκλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που θα διαβάσει την επιστολή μου. Είναι μεταδοτικός ο τρόπος που τα λέτε, οπότε θα με βοηθήσει πιστεύω να ακούσω την άποψή σας. Το βασικό μου πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ να μείνω μόνη μου. Χωρίς σχέση δεν μπορώ, χωρίς φίλους επίσης. Κάπως έτσι δεν πήρα ποτέ πτυχίο. Είμαι 30 χρονών τώρα, αλλά μιλάμε για μια κοπέλα 30 ετών. Δεν μπορούσα να μείνω ώρες πολλές μόνη να διαβάσω, ούτε να συγκεντρωθώ. Προφανώς είχα και εγώ πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια, δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, αλλά όταν ήμουν τεσσάρων χρονών με είχαν αφήσει γονεί μου σε άλλη πόλη για δύο μήνες με κάτι θείους μου. Την ιστορία μου την είπαν, δεν τη θυμάμαι, και έκλαιγα φυσικά κάθε μέρα, έμαθα. Αυτό είναι ένα μόνο κομμάτι από τα παιδικά μου χρόνια. Τέλο πάντων, όσον αφορά το τώρα, έχω χωρίσει ντόπρα και ωραία, αλλά είναι σαν να βρίσκομαι σε απεξάρτηση από κάποιο ναρκωτικό. Νιώθω ότι παλεύω. Προσπαθώ να μην επικοινωνήσω, να μην στείλω μήνυμα. Ούτε να στείλω σε άσχετο άτομο που δεν μου αρέσει απλώς για να κάνω σεξ και να μην είμαι μόνη μου. Υποφέρω σαν να βρίσκομαι σε κέντρο απεξάρτησης. Δηλαδή κάθομαι στο κρεβάτι τα βράδια ειδικά και σκέφτομαι ότι θέλω να πεθάνω με το κινητό στο χέρι. Γνωρίζω ότι θα μπορούσα να δω ταινίε, ότι έχω τόσα υπέροχα βιβλία να διαβάσω, ότι μπορώ να κάνω χιλιάδες πράγματα για να βρω τον εαυτό μου. Απλώς έχω πάθει εμμονή με το να σκέφτομαι τα ίδια πράγματα. Να ψάχνω τα λάθη μου. Θα παραθέσω παρακάτω ένα παράδειγμα της τελευταίας μου σχέσης. Λοιπόν, είχα διαλέξει χειριστικό άνθρωπο. Ένιωθω ότι υπάρχει αγάπη, τέλειο σεξ, τα πάντα υπέροχα. Και μετά μου έκανε ghosting. Ghosting, όπως, έχω, όπως εξηγώ και στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός», είναι η εγκατάληψη χωρίς εξήγηση. Δηλαδή, ενώ είσαι σε σχέση με κάποιον, να εξαφανίζεται και να μην σου εξήγει και γιατί. Εκεί τρελάθηκα. Και τι έκανες. Και πήγα με έναν συνάδελφο του που ήταν εντός εισαγωγικών φίλος του πρώην. Με έναν συνάδελφό μου που ήταν τρόποντινά φίλος του πρώην. Γνωστή ήταν από τη δουλειά. Όμως αυτός, δηλαδή ο συνάδελφος σου, έκανε τα πάντα για μένα. Και εγώ φυσικά είμαι απελπισμένη για αγάπη. Οπότε είπα ναι μετά από μήνες πολιορκίας. Στην πορεία αυτός ο δεύτερος, ο συνάδελφος, επειδή ζήλευε, μου έκανε τη ζωή κόλαση. Μπορεί να ήταν και Πάντως προσπάθησε να με χειριστεί για να πάρει ό,τι μπορούσε. Επιτόπου λοιπόν με το που βλέπω αρνητικό στοιχείο τον χωρίζω και αυτόν και μπράβο μου, με πίεζα να χωρίσω για το καλό μου με βάση τη λογική. Τι έκανα όμως μετά. Ξαναγύρισα στον πρωί μου. Μετά από όλα αυτά που μου είπε. Μετά από όλα αυτά μου είπε συγγνώμη κατάλαβα ότι σε αγαπώ όταν από όλο αυτό το χάος που έκανα, κρατάω ότι δεν κοροϊδέψα κανέναν από τους δύο. Στο μυαλό μου, εγώ πάλεψα για την πρώτη σχέση χωρίς να απατήσω, όμως χώρισα. Μετά, τρόπον τη να πάλεψα και για τη δεύτερη σχέση. Το λάθος λογικά είναι ότι ξαναγύριζα. Το πάλεψα είναι σε εισαγωγικά, γιατί μπορεί και ο άλλος να ένιωθε ότι μπορεί να μην θέλω πραγματικά τη σχέση. Ότι απλώς είμαι απελπισμένη. Και μπορεί να είχε και δίκιο. Τώρα τους έχω ξεκόψει και τους δύο, τους έχω μπλοκάρει από παντού, αλλά υποφέρω. Δεν τους μισώ, απλώς νιώθω φρικτά μόνη. Αυτό είναι το πρόβλημά μου λογικά. Δεν ξέρω αν έχετε αναλύσει παρόμοιο ζήτημα, θα το ψάξω. Αλλά μου έκανε καλό που τα έγραψα και ευχαριστώ πολύ. Κάτι που ίσως βοηθήσει. Ο πατέρας μου πάντα μου έλεγε ότι όλοι με θέλουν μόνο για το σεξ. Για παράδειγμα μου έλεγε «Πού πας τώρα, στο αγόρι σου» «Να μην πας, μόνο για να ξεθυμάνει πάνω σου σε θέλει, για να ξεδώσει» «Όλοι γι' αυτό σε θέλουν, για το σεξ» Και αυτό υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου σαν φοβία Έτσι δυσκολεύτηκα με τον εμπιστευτό εμπιστευτώ και με το να νιώσω άξια αγάπης «Οκ, okay, ξέρω ότι πρέπει να συγχωρήσω τον πατέρα μου» «Αυτά ήξερε, αυτά έκανε» «Απλώς το βρίσκω πολύ λυπηρό» Λοιπόν, φιλενάδα. Είσαι 30 χρονών και σε αυτή την ηλικία των 30 ετών που μπαίνεις στην οριμότητα ή στην αρχή της οριμότητας συνειδητοποιεί ότι δεν τα χειρίζεσαι καλά τα πράγματα. <σώ> 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 Έχουμε ξανακάνει παρόμοιο θέμα, αλλά το κάνω και γιατί σου έχω υποσχεθεί από αρχές Νοεμβρίου που έστειλε στο mail ότι θα το κάνω, αλλά και επειδή θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό θέμα. Μη σου πω πώς θα βάλω αυτό το βίντεο και στο playlist SOS, δηλαδή αυτά που είναι σημαντικά vlogs. Λοιπόν, αναγνωρίζεις από μόνη σου ότι δεν μπορείς να μείνεις μόνη σου. Και όπως γράφεις τον τίτλο, έχεις αδυναμία να συγκεντρωθείς στον εαυτό σου. Το γεγονός ότι δεν μπορείς να παραμείνεις μόνη σου, σου έχει στοιχήσει το να μην μπορέσεις να τελειώσεις τις σπουδές σου, όπως γράφεις, και μια αυτοκαταστροφική δράση στις ερωτικές σου σχέσεις. Εδώ θα κάνω μια παύση και θα σε ρωτήσω, ρητορικά φυσικά γιατί δεν μπορείς να μου απαντήσεις αυτή τη στιγμή, αν έχεις κάνει ποτέ κάποιο τεστ ειδικό με, ε, με ψυχολόγο ο οποίος να είναι εξειδικευμένο σε θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας, για το να δεις εάν τυχόν έχεις τη διαταραχή δέπη διαταραχή υπερκινητικότητας και λιματικής προσοχής. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ενηλίκων, οι οποίοι δεν έχουν διαγνωστεί εγκαίρως όταν ήταν μαθητές στο σχολείο, που έχουν αυτή τη διαταραχή, η οποία στην ενήλικη ζωή δημιουργεί πολλά προβλήματα, ένα εκ των οποίων είναι και η δυσκολία να συγκεντρωθούν για να διαβάσουν. Δηλαδή, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το κομμάτι που λες για αυτό το λόγο, επειδή δεν μπορούσα να μείνω μόνη μου και επειδή δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ να διαβάσω, δεν έχω τελειώσει τις σπουδέ μου. Άρα, το θεωρώ πολύ σημαντικό να κάνεις την εξέταση για το ΔΕΠΗ. Εάν θέλεις, μπορείς να μου στείλει email πίσω, να σου συστήσω κάποιο συνάδελφο που γνωρίζω ότι είναι επιστοποιημένο για να κάνει τα τεστ, για να κάνει το τεστ να δει αν έχει ΔΕΠΗ ή όχι. Και στην περίπτωση που έχει ΔΕΠΗ, δεν σου λέω ότι έχει. Μπορεί να έχει. Στην περίπτωση που έχει τη διάγνωση υπερκινητικότητα και λιματική προσοχή, ή έχει αρκετά στοιχεία ώστε να πάρει αυτή τη διάγνωση, πρέπει να κάνει θεραπεία. Ακόμη και σε ενήλικε, γίνεται η θεραπεία για το ΔΕΠΗ, η οποία έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλο είναι η φαρμακευτική θεραπεία. Είναι κάποια φάρμακα τα οποία βοηθούν στο να αυξηθεί το διάστημα προσοχής ενός ανθρώπου και να μπορεί να συγκεντρώνεται σε ένα στόχο κάθε φορά. Και επίση η ψυχοθεραπεία που βοηθάει τον ενήλικα πλέον, ο οποίο έχει μεγαλώσει με ΔΕΠΗ, χωρί να το γνωρίζει. Άρα, κάποια από τα συμπτώματα του ΔΕΠΗ και κάποιε από τι ε, συμπεριφορέ που έχουν να κάνουν με τη, με τη διαταραχή υπερκινητικότητας και ελλειμματική προσοχή, τι έχει παγιώσει ω στοιχεία τη προσωπικότητα του, ίσω που μοιάζουν με στοιχεία τη προσωπικότητά του ή χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά του. Η ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει στο να μπορέσει να αλλάξει τρόπου λειτουργία. Πάμε τώρα στι ερωτικές σχέσει. Φιλενάδα, φιλενάδα, φιλενάδα. Ο πατέρα σου σου έχει δώσει μια μη σανδρή, θα έλεγα, οπτική των ερωτικών σχέσεων. Το αντίθετο της μισογυνιστικής. Παρόλο που είναι άνδρα ο ίδιος, σου έχει πει και το έχει εμπεδώσει προφανώ υποσυνείδητα ότι όλοι οι άντρε θέλουν μόνο σεξ. Και ότι δεν θα σε αγαπήσουν, δεν σε αγαπάνε. Ένα άντρα που έχει σχέση μαζί του δεν σε αγαπάει. Δεν θέλει να είναι μαζί σου επειδή εσύ είσαι αξιαγάπητος άνθρωπο, αλλά θέλει να είναι μαζί σου επειδή εσύ θα του δώσει αυτό το πολύ σπουδαίο αγαθό το σεξ. Διαφωνώ κάθετα με τι απόψει του πατέρα σου. Κάθετα. Και ίσως να ταιριάζει εδώ και η κυπριακή παροιμία που λέει πώ δεν τα ξέρει και στραβέ, ξέρω τα πουλό μου, που σημαίνει από πού ξέρει αυτό το σκεπτικό και υποθέτεις αυτόματα ότι όλοι έχουν αυτό το σκεπτικό, ίσως να είχε και αυτός αυτό το σκεπτικό ή ακόμη να συνεχίζει να το έχει. Σαφώς αυτή η μη σανδριοπτική των ανδρών που σου έχει φιτεύσει φυτεύσει ο πατέρας σου στο μυαλό σου δεν σε βοηθάει. Δεν σε βοηθάει ούτε να στεριώσεις σε μια σχέση, ούτε να πιστέψεις όταν υπάρχει πραγματική αγάπη από το σύντροφο σου ότι όντως σ αγαπάει πραγματικά, ούτε να έχει την υπομονή να δώσεις χρόνο σε μια νέα γνωριμία να διαφανή αν αυτή η σχέση είναι υγιής και αν μπορείς να σχετιστείς υγιώς με αυτόν τον άνθρωπο και αν τυχόν στην πορεία διαφανεί ότι αυτή η σχέση δεν πάει καλά να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου για να τελειώσει τη σχέση, και να πενθύσει τη σχέση, να ξεπεράσει τη σχέση, προτού προχωρήσει στην επόμενη. Αυτό το, αυτό το μοτίβο, φεύγω από τη μια σχέση και μπαίνω πολύ σύντομα στην άλλη, το έχουν πολλές κοπέλες και πολλοί άνδρες το έχουν, μιλάμε για κοπέλες τώρα, οι οποίες έχουν χαμηλή αυτοεικόνα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν είναι καθόλου δουλεμένες ψυχολογικά. Δηλαδή φοβούνται να αντιμετωπίσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες. Γιατί όταν μένουμε μόνοι μας, τι αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας. Τι αντιμετωπίζουμε να τα προβλήματά μας. Οπότε είναι εύκολο να δημιουργήσουμε εθιστική συμπεριφορά στις ερωτικές μας σχέσεις, του στυλ το να είμαι με έναν άνδρα, το να είμαι με μια γυναίκα, το να είμαι σε ερωτική σχέση αποτελεί ναρκωτικό για εμένα, οπότε προσπαθώ συνέχεια να είμαι high, δηλαδή προσπαθώ συνέχεια να είμαι σε σχέση, ούτω ώστε να μην νιώσω μοναξιά, να μην νιώσω άσχημα, γιατί δεν το αντέχω. Αντιλαμβάνεσαι πως χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, πέρα από την αξιολόγηση για το αν τυχόν έχει τη διαταραχή δέπη, χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, για να αντιμετωπίσεις τους εσωτερικούς σου δαίμονες, να αντιμετωπίσεις τα θέματα εκείνα που έχεις μέσα στη ψυχούλα σου που σε βασανίζουν και σε ταλαιπωρούν και δεν σε αφήνουν να μπορείς να μείνεις μόνη σου. Γιατί για να μπορέσει ένας άνθρωπος να κάνει μια υγιή σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, απαραίτητο προαπαιτούμενο είναι να κάνει πρώτα μια υγιή σχέση με τον εαυτό του. Δεν ξέρω εάν ο πρώην σου ήταν Πιθανόν να ήταν, εφόσον το λες εσύ. Ε, αυτό που είδα στο κομμάτι που περιγράφεις για την τελευταία σου σχέση, για την, την πρώτη τελευταία σου σχέση, η οποία οδήγησε στην τελευταία και επέστρεψες πίσω στην πρώτη τελευταία, είναι ότι πολύ σύντομα, πολύ σύντομα έκανες μια σχέση εμ, rebound, που λέγεται στα αγγλικά rebound relationship, μια σχέση ανάκαμψης, δηλαδή είχες τον συνάδελφο σου ο οποίος σου τάπριζε να τα φτιάξετε αλλά εσύ δεν τον γούσταρες, και ήσουνα σε σχέση με αυτόν που γούσταρε, αλλά τελικά αποδείχτηκε χειριστικό όπω γράφει. Και όταν τελείωσε εκείνη η σχέση με το χειριστικό, χωρί να είσαι ερωτευμένη με τον δεύτερο, χωρί να τον θέλει, χωρί να είναι αυτό μια πραγματική επιθυμία δικιά σου, καταναγκαστικά ή ψυχαναγκαστικά, μπήκε σε σχέση μαζί του με μόνο κριτήριο ότι αυτό είναι εκεί και είναι διαθέσιμο. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος μας θέλει και είναι διαθέσιμος να δημιουργήσει σχέση μαζί μας, πως είναι κατάλληλος για να δημιουργήσουμε σχέση μαζί του ή πως υπάρχει λόγος να μούμε σε σχέση μαζί του αν εμείς δεν το θέλουμε. Στην ουσία δεν ήσουν αδίκαιοι απέναντί του. Τον χρησιμοποίησες ως παυσίπονο. Μπορεί και αυτός να μην είναι κατάλληλος για σχέση, γιατί λες ότι είναι ζυγιάρη, γιατί λες ότι είναι χτητικός, γιατί λες ότι σου κάνει το ένα ή σου το άλλο. Εσύ λες και το πιστεύω ότι το πιστεύεις, ότι έχεις κάνει τα πάντα και για την πρώτη τη σχέση και για τη δεύτερη και για την προ, πρώτη στην οποία επέστρεψες πίσω μετά τη δεύτερη. Είμαι σίγουρη ότι όσο ήσουν στην κάθε μια από αυτές τις σχέσεις προσπαθούσες, όμως δεν προσπαθούσες με όλες σου τις δυνάμεις, δεν προσπαθούσες με το μυαλό σου καθαρό, δεν προσπαθούσες με το συνέστημα σου αλόβητο, επειδή σε διακατήχε ο φόβος της μοναξιάς και ο φόβος είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Όταν φοβάσαι τη μοναξιά, τότε κάνεις επιλογές οι οποίες αναπόφευκτα θα σε οδηγήσουν στη χειρότερη μοναξιά από όλες, τη μοναξιά μέσα στο πλήθος. Επειδή ζούμε σε μια κοινωνία ηθικιστική και αρκετά πουρήτανική ακόμη, αρκετοί από τους ακροατές που θα ακούσουν το βίντεο μπορεί να έχουν μια παρόρμηση θα ακούσουν την επιστολή σου εδώ που τη διαβάζω, να έχουν μια παρόρμηση να πούν «Μα είναι ανήθικα αυτά τα πράγματα, μα δεν είναι σωστό, μα πρέπει να είμαστε ηθικοί, μα αυτό το πράγμα είναι promiscuity, δηλαδή είναι μια σεξουαλική ελευθεριότητα». Θέλω να σας πω να δείξετε σεβασμό στην κοπέλα που άνοιξε τη ψυχή της και μας είπε ειλικρινά αυτά που τη δυσκολεύουν. Δεν είσαι μόνη σου κόρη, έχει πολλές γυναίκες και πολλούς άνδρες που δι λειτουργούν με ένα παρόμοιο τρόπο και άνδρες που διακατέχονται από μισογυνισμό και γυναίκες που διακατέχονται από μισανδρισμό και ανθρώπους ομοφιλόφιλους που έχουν φοβία για τους ερωτικούς τους συντρόφους γιατί ένα ομοφιλόφιλο άνδρα θα πούμε ότι έχει μισανδρισμό πάλι όταν φοβάται ότι κανεί άνδρα δεν θα τον αγαπήσει. Μια ομοφιλόφιλη γυναίκα το έχει μισογενισμό όταν φοβάται ότι καμιά γυναίκα δεν θα την αγαπήσει. Ο μισανδρισμό και ο μισογενισμό είναι γενικότερε κοινωνικέ προκαταλήψει οι οποίε εμφυτεύονται στο μυαλό μα, εμφυτεύονται στο υπερεγό, θα έλεγε ένα ψυχαναλυτής. Ε, μα το βάζουν μέσα στο μυαλό μα και η pop κουλτούρα, αλλά κυρίω οι μα. Το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά πάρα πολύ συχνά. Μία γυναίκα, για παράδειγμα, η οποία μισεί του άνδρε να εμφυτεύει μισανδρισμό στο γιο τη ή στην κόρη τη. Ένα άνδρα που μισεί τις γυναίκε να εμφυτεύει μισογενισμό στην κόρη του ή στο γιο του. Και πολύ συχνά μία γυναίκα. Μπορεί να, μια μητέρα μπορεί να εμφυτεύσει μισογυ, μισανδρισμό στον γιο της και μισανδρισμό στην κόρη τη. Δηλαδή, μπορεί να είσαι γυναίκα και να μισά το ίδιο σου το φίλο. Μπορεί να είσαι άνδρας και να μισά το ίδιο σου το φίλο. Μ. Δηλαδή, ε, αυτό μπαίνει στην κατηγορία των κοινωνικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων που έχουν μέσα στο μυαλό τους άνθρωποι που δεν σκέφτονται όρημα και δεν σκέφτονται συναισθηματικά και ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά όρημα, αλλά σκέφτονται όπως τα παιδιά, ένα άνδρα μου έχει κάνει μια συμπεριφορά που δεν μου αρέσει, αλλά όλοι οι άνδρε είναι έτσι. Μια γυναίκα έχει κάνει μια συμπεριφορά που δεν μου αρέσει, άρα όλε οι γυναίκε είναι έτσι. Άνθρωποι δουλεμένοι πνευματικά και δουλεμένοι ψυχοθεραπευτικά δεν καταλήγουν σε τέτοιε γενικεύσει. Όλοι οι άνδρε είναι έτσι, όλε οι γυναίκε είναι έτσι. Για παράδειγμα, αυτό που σου είχε φυτεύσει ο πατέρα σου, ότι οι άνδρε θέλουν μόνο το σεξ. Και βλέπει πώ τον ακού, βλέπει πώ τον ακολουθεί. Χρησιμοποιεί τη συμβουλή του, το σεξ, Σαν έναν τρόπο να τραβήξει του άνδρε κοντά σου. Το οποίο όμω έχει δει στην πράξη ότι δεν δουλεύει. Γιατί δεν είναι μόνο να τραβήξουμε τον άλλο κοντά μα, είναι να θέλουμε κι εμεί να είμαστε μαζί του. Κατά τη γνώμη μου, αυτέ οι δύο σχέσει που περιγράφει, ούτε στη μία ήσουν να σου την όρεξη, ούτε στην άλλη. Σαν να μπαίνει καταναγκαστικά, ψυχαναγκαστικά, μπαίνω σε σχέση για να μην είμαι μόνη μου. Όλα αυτά κουκλάρα μου θα τα δουλέψει με την ψυχοθεραπεία. Σου συστήνω να διαβάσει το βιβλίο Μια Ανατομία μια γυναίκα, το οποίο βρίσκεται δωρεάν στην ιστοσελίδα μου, στην καρτέλα ηλεκτρονικές εκδόσει, και το οποίο θα σε βοηθήσει να καταλάβει ότι δεν είσαι μόνη σου που έχει αυτό τον τρόπο λειτουργία. Ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο επίση είναι το βιβλίο που το έχω αναφέρει πάρα πολλέ φορέ, το βιβλίο τη Ρόπιν Νόργουτ, Γυναίκε Παγαπούν Πολύ, το οποίο αναφέρεται στην συμπεριφορά γυναικών που ο πατέρας τους ήταν αλκοολικός, οι οποίες μπαίνουν σε συνεξαρτητικές σχέσεις. Αυτή η συμπεριφορά έχει να κάνει με τη συνεξάρτηση. Δηλαδή, θα, κάλλιστα θα μπορούσε κάποιο να, να, πει ότι είσαι συνεξαρτόμενο πρόσωπο από τον εκάστοτε ερωτικό σου σύντροφο. σω να είσαι και συνεξαρτόμενο πρόσωπο. Σίγουρα όμω το γεγονό ότι δεν μπορεί να μείνει μόνη σου είναι αρκετά ανησυχητικό από μόνο του και αποτελεί πρόβλημα από μόνο του, το οποίο θα το λύσει μόνο μέσω τη ψυχοθεραπεία. Δεν θέλω να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου ότι έχεις σπάσει κάποιους κανόνες ηθικής. Θέλω να νιώθεις αγάπη για τον εαυτό σου και μια έτσι, ανάγκη ή επιθυμία να φροντίσεις τη ψυχούλα σου για να μπορέσεις και εσύ να χαρίσεις. Καλημέρα σε όλους φιλιά.